Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί να με πείσεις να κάνω γυμνισμό και εσύ να είσαι με το μαγιό σου, δεν το κατάλαβα. Μήπως ήθελε να δει... Τα την βρήκα. Γέλασα. Μου λέει, είμαι και γράφητος και έκανα. Μου λέει, μια ώρα είναι. Δεν ήξερα που είναι τα κουφονίσκια. Και σου λέει, και ήμουν 8 ώρες στο πλοίο και έπρεπε να ξεβρακωθώ. Να ξεβρακωθώ και να κάνω την μπάνια που δεν θέλω. Για να μην φαίνεται γυμνός. Τι εννοείς. Αν πώς, πώς. Αν από το κρύο... Γιατί μπήκες στη θάλασσα. Για να μην... Διαβοράζεις στάθηκε στην υλιοθεραπεία. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Σε μια παραλία γυμνιστών. Η μισή γιατί είναι με μαγιό και η άλλη. Δεν σημερα. Επιτρέπεται κανονικά. Κανονικά, ναι. Πρέπει να τα βγάζουμε πρέπει και να τα βγάζει, εννοείται. Ναι. Μάλιστα. Είναι μια παραλία στην Πάρο. Πολύ για κάποιο είσαι. Λόγο οι γυμνιστές τη θεωρούν δική του. Ενώ δεν είναι καταγεγραμμένη ως παραλία γυμνιστών. Όταν πάνε λοιπόν οι οικογένειες. Μας κοιτάνε με μισό μάτι. Αφού το ξέρουν και οι οικογένειες, γιατί πηγαίνουν εκεί και δεν πάνε συγνώμη, σε τόσες άλλες παραλίες. Δεν θα πάμε εμείς στην ωραία την ανοργάνωση. Και οι οικογένειες έχουν ψυχή που λέει. Αυτό το ακούω. Και σε ρωτάει το παιδάκι, μαμά, τι είναι αυτό. Η δικαιολογία αυτή την ακούω. Τι είναι αυτό, δεν έχεις δει τι είναι αυτό, δεν έχεις δει τι είναι αυτό. Δεν το έχει δει σε μεγαλύτερο μέγεθος, το έχει δει στο δικό. Όταν τρως όλο το φαγητό, έτσι γίνεται. Να πάμε παρακάτω. Αυτό έχει. Ντροπή γιατί. Όχι, δεν έχει σχέση με το φαγητό του πώς μεγαλώνει. Δεν έχει, αλλά τώρα τι να πούμε στα παιδάκια. Oh. Αυτό έχει τύχει σε μένα όμως που έχουμε πάει στη Βοηδοκυλιά κάτω στην Καλαμάτα με την αδερφή μου και έχουμε πάει μαζί. Βοηδοκυλιά μαζί δεν είναι. Με τα νύψακια σου. Όχι, με τα νύψακια μου μαζί, ότι έχει μια άλλη παραλία που είναι με λάσπες και που. Α, ναι, που κάνει τον άλλο. Πάμε εμείς τι ωραία, κατεβαίνουμε κάτω, μπαίνουμε μέσα στο νερό και ξαφνικά ξεπροβάλλουν από πίσω μας. Γυμνή. Πολλά με καναρίνια και ξαφνικά δεν ήξερα. Τον ανιψιό μου τον έχωσα μέσα στο νερό. Προσπαθούσα να τον πνίξω. Ήταν κρυμμένοι και εμφανίστηκαν. Εμφανίστηκαν, ναι. Ήταν όπως κατεβήκαμε εμείς στα σκαλιά και μπήκαμε στο νερό. Ήταν όλοι κρυμμένοι μέσα στα δάση, ξέρω εγώ τι. Είναι αυτό που δεν θυμάσαι μια φορά ο Γιάννης με τον Γιώργο που λέει πάμε στα βραχάκια να εξερευνήσουμε. Που δεν θέλουν, ξέρεις, την παραλία την κανονική. Θέλουν τα βραχάκια. Και τι να πει τώρα. Και σκαρφαλώνει το βρακάκι και πα μετά στην παραλία και τι να πει. Και βλέπει το παπαγαλάκι. Πολλά πουλιά τριγύρω μα. Φέκι μου κανένα. Μάλιστα. Σα έχω πει. Αυτή η ιστορία δεν την ξαναλέω.